Τη νέα της δουλειά με τίτλο AM παρουσιάζει για μία παράσταση στα Γιάννενα η ομάδα χορού Κράμα, που ενεργοποιείται μεταξύ Βελγίου και Ελλάδας. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας το Σάββατο 3 Μαρτίου στις 9.30 το βράδυ. Σε ένα δυστοπικό πάρτι που κυριαρχούν οι αντιθέσεις, τοποθετούν την δράση της νέας τους παράστασης οι τρεις χορεύτριες και χορογράφοι που αποτελούν την ομάδα Κράμα. Στο AM ο χρόνος ξεχυλώνει και τα όρια μεταξύ πραγματικού και φανταστικού λιώνουν σχεδόν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το έργο, μέσα στη συνθήκη παροξυστικής διασκέδασης, κρυφοκοιτάζει τον άνθρωπο των σύγχρονων Μητροπόλεων, παρατηρεί την ταχύτητά του και σκοπτικά διαρωτάται για τα σημεία των καιρών. Το φασισμό, την υπερκατανάλωση αγαθών και σχέσεων, τη σχέση εικόνας και περιεχομένου και το φόβο ως εργαλείο χειραγώγησης. Στις 3 Μαρτίου παρουσιάζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας, 9.30 το βράδυ, η παράσταση AM της Κράμα Dance Company. Είναι η τελευταία δημιουργία της ομάδας, που αποτελείται από την Άννα, Εύη και Δώρα Ζούμπα, εδώ από τα Ιωάννινα. Πρόκειται για μια χοροθεατρική παράσταση που συνδέει το χορό, το σύγχρονο χορό, τον λόγο και τη μουσική και επί σκηνής παρουσιάζεται σαν ένα πάρτι. Ένα δυστοπικό πάρτι όπου ο χρόνος ξεχυλώνει, το παρελθόν συναντά το παρόν και οι ήρωες μπλέκονται και κινούνται σε τροχές παράλληλες, γεμάτοι αναμνήσεις, στον μουσικό κόσμο που έχει συνθέσει ειδικά για την παράσταση ο The Boy Αλέξανδρος Βούλγαρης. Η παράσταση παρουσιάζεται 3 Μαρτίου. Συντελεστές της παράστασης στην ερμηνεία βρίσκεται πέρα από, από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας Άννα, Εύη και Δώρα Ζούμπα, ο Ευθύμης Γεωργόπουλος, ο Νικόλας Χατζηβασιλιάδης, ο Αναστάσης Καραχανίδης, στη μουσική Αλέξανδρος Βούλγαρης, The Boy. Τον σκηνικό χώρο και τα κοστούμια έχει επιμεληθεί η Κωνσταντίνα Μαρδίκη, τους φωτισμούς ο Παναγιώτης Λαμπής, τη συγγραφή των κειμένων που ακούγονται στην παράσταση έχει κάνει ο Βασίλης Ντούρος, στα visuals και στα trailer ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης Παπακωνσταντίνου. Προπόληση εισιτηρίων στο Πνευματικό Κέντρο και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.